παρά τη φόρτιση που υπάρχει, θέλω να ξεκινήσω με το εξής. Η σημερινή εκδήλωση δεν είναι μνημόσυνη. Η σημερινή εκδήλωση είναι άλλος ένας σταθμός στην προσπάθεια να μετατραπεί η θλίψη, η οργή και η αγανάκτηση σε δράση, σε απέτηση και πίεση, ώστε να μην συγκαλυφθεί το έγκλημα, ώστε να πληρώσουν οι υπεύθυνοι. Πατέρας ενός παιδιού από τους 57, μέλος του Δυσσού του Συλλόγου των Συγγενών των Θυμάτων, ανάφερε σε συνέντευξη που δημοσιεύθηκε προχτές. Δεν γίνεται να συνεχίζεται η ατιμωρησία των υπουργών. Εμείς κάνουμε μια προσπάθεια με το Σύλλογο. 1 εκατομμύριο κόσμο συμφωνεί να αλλάξει η διάταξη περί ευθύνης υπουργών. Δεν μπορεί να κάνουν πως δεν το βλέπουν. Οι υπογραφές στην ιστοσελίδα για να αλλάξει αυτή η διάταξη έχουν φτάσει τις 750.000. Τη διεύθυνση, συναδέλφες και συνάδελφοι, θα τη διακινήσουμε στη λίστα των email των εργαζομένων, όποιος θέλει από εσάς να συνυπογράψει. Γιατί αυτό συμβαίνει, συναδέλφες και συνάδελφοι, αντί να επιλαμβάνεται η δικαιοσύνη απευθείας για τις ευθύνες των υπουργών, μεταφέρεται η υπόθεση στη Βουλή με τις εκάστοτε πλειοψηφίες των εξεταστικών επιτροπών που οδηγούν τελικά στη συγκάλυψη. Αναλύθηκε νωρίτερα από την Ελένη κυρίως. Θέλω να αναφερθώ σε μια έρευνα της Public Issue που έγινε πέρσι, το Μάρτιο. Αναφέρει ότι οι μεγαλύτερες διαδηλώσεις της 12ετίας ήταν αυτές για το έγκλημα στα Τέμπη, καθώς πήραν μέρος πάνω από 2,5 εκατομμύρια άνθρωποι, δηλαδή τουλάχιστον το 30% του πληθυσμού, σύμφωνα με ευρήματα του πολιτικού βαρόμετρου για το Μάρτιο του 23. Αξίζει να σημειωθεί ότι η έρευνα καταγράφει τη συμμετοχή στις κινητοποιήσεις μόνο όσων είναι άνω των 17 ετών, δηλαδή αυτή η έρευνα δεν καταγράφει τις εκατοντάδες μαθητικές κινητοποιήσεις. Σε άλλο ερώτημα της έρευνας, για το ποιο κόμμα θεωρείται ότι έχει ευθύνες για τη σημερινή κατάσταση στο σιδηρόδρομο από αυτά που κυβέρνησαν τα τελευταία 25 χρόνια, 2 στους 3 απαντάνε οι κυβερνήσεις Νέας Δημοκρατίας, ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ, καταρρύπτοντας την προσπάθεια να χρεωθεί το έγκλημα σε ανθρώπινο λάθος, όπως εξακολουθεί να επιχειρεί η σημερινή κυβέρνηση. Τι λένε δηλαδή, συναδέλφες και συναδέλφοι, λένε ότι πέρα από την υπαρκτή ατομική ευθύνη, υπεύθυνο είναι το κράτος, όπου το κράτος, για να το κάνουμε λιανά, είναι οι υπουργοί, είναι το πολιτικό προσωπικό, είναι οι ελεκτικές αρχές, είναι και η δικαιοσύνη. Οι κυβερνήσεις τους, η σημερινή της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και οι προηγούμενες που προετοίμασαν αυτή την τραγωδία, οι εταιρείες που όλοι μαζί κοινικά ομολογούν ότι τα κέρδη των τελευταίων, των εταιριών δηλαδή, είναι πάνω από τις ζωές μας. Δεν είναι σχήμα λόγου το σύνθημα ή τα κέρδη τους οι ζωές μας και δεν προέκυψε τυχαία. Δείτε, συναδέλφες και συνάδελφοι, τι λένε τα πορίσματα των εμπειρογνωμόνων που διόρισε η κυβέρνηση ή που ερεύνησαν το δυστύχημα για λογαριασμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ανοίγω εισαγωγικά. Ο σιδηρόδρομος αποτελεί ένα βαρύ σύστημα που απαιτεί υψηλές επενδύσεις, ενώ ταυτόχρονα έχει πολύ χαμηλές αποδόσεις των επενδυμένων κεφαλαίων, που είναι ανεπαρκείς για να προσελκύσουν το ενδιαφέρον του ιδιωτικού τομέα. Άλλη παρατήρηση. Μια ιδιωτική εταιρεία έχει ως στόχο την κερδοφορία. Ο ιδιώτης επιχειρηματίας θα προβεί σε δαπάνες για το καλό της κοινωνίας μόνο αν αποκομίζει άμεσα οικονομικά ωφέλη ή η καλή φήμη που έμεσα θα το αποφέρει μέσω μακροπρόθεσμα ωφέλη. Άλλη παρατήρηση, στην ίδια έκθεση. Μια εξήγηση που δίνουν τα στελέχη του σιδηροδρόμου για τις καθυστερήσεις που παρατηρούνται συστηματικά στην εκτέλεση έργων στο σιδηρόδρομο είναι ότι πίσω από τα εργολογικά και τις επιχειρηματικές συγκρούσεις υπήρξε μια παρασκηνιακή μάχη τεχνολογικής επικράτησης μεγάλων εταιριών στα συστήματα του ΟΣΕ. Και τέλος, η ειδική έκθεση του Ευρωπαϊκού Ελεκτικού Συνεδρίου για τους Σιδηρόδρομους από το 2017 σημείωνε ότι μέχρι στιγμής η ανάπτυξη αυτού του συστήματος που ανάφερε η Ελένη νωρίτερα για την ασφάλεια των σιδηροδρομικών μεταφορών στην Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται σε χαμηλά επίπεδα και είναι αποσπασματική, κυρίως εξαιτίας της απροθυμίας πολλών διαχειριστών υποδομής και σιδηροδρομικών επιχειρήσεων να επενδύσουν σε αυτόν τον εξοπλισμό, λόγω των δαπανών που συνεπάγεται μια τέτοια απόφαση, αλλά και του ότι για πολλούς από αυτούς δεν στοιχειοθετείται επιχειρηματική σκοπιμότητα.
Αυτές οι παραδοχές και οι διαπιστώσεις, συναδέλφες και συνάδελφοι, δεν περιορίζονται στο σιδηρόδρομο. Το Δεκέμβρη, στις αερομεταφορές. Παράταξη των εργαζομένων στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας έγραφε σε ανακοίνωσή της ότι η διοίκηση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας με εντολή της κυβέρνησης ανέθεσε μελέτη κόστους ωφέλους για τη δημιουργία απομακρυσμένων εικονικών πύργων ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας. Να κοιτάνε δηλαδή τα αεροπλάνα με κάμερες από το σπίτι τους. Αυτό εννοώ. Το λέω σχηματικά για να γίνει κατανοητό. Στα 14 αεροδρόμια που διαχειρίζεται η Fraport και στα υπόλοιπα 22 περιφερειακά αεροδρόμια εν ώψη της επικείμενης εκχώρησής τους σε ιδιώτες. Και συνεχίζει αυτή η συνδικαλιστική παράταξη. Τα σχέδια υποκατάστασης της φυσικής παρουσίας εργαζομένων με συστήματα απομακρυσμένου ελέγχου περιλαμβάνουν πακτολό χρημάτων για τους επιχειρηματικούς ομίλους, αυξάνουν κατακόρυφα την κερδοφορία τους και περιέχουν θανάσιμους κινδύνους για τους επιβάτες και τα πληρώματα στα αεροπλάνα. Και θα αναφερθώ σύντομα και σε αυτό που είπε η Λουίζα νωρίτερα και αφορά στις κτηριακές υποδομές του Απιθύτα που μας αφορούν όλους που βρισκόμαστε εδώ σε αυτή την αίθουσα. Με τους αγώνες μας και τις κινητοποιήσεις μας και τα υπομνήματα και τις ανακοινώσεις ο Σύλλογος Διοικητικού Προσωπικού, ο ΕΣΔΕΠ, οι άλλοι σύλλογοι του Απιθύτα, ακόμα και με την εισαγγελική παρέμβαση που έγινε τον προηγούμενο Ιούνιο στον απόϊχο των καταγγελιών για το τραγικό δυστύχημα στα Τέμπη, η μετέπειτα στάση της δικαιοσύνης είναι σιωπή. Εγώ κλήθηκα να καταθέσω τον Ιούνιο και από τον Ιούνιο δεν έχω λάβει νέους. Υπάρχει η παραδοχή επίσημα και κυρίως ανεπίσημα και από εδώ, από το Απιθύτα, ότι είναι θέμα κόστους των κονδυλίων που δεν βρίσκονται για τις απαραίτητες παρεμβάσεις στα κτίρια του Απιθύτα. Αυτό το κόστος είναι που μπαίνει στο ζύγι με τις ζωές των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας, όλων μας δηλαδή, που καθημερινά εργαζόμαστε ή σπουδάζουμε, περνάμε τη μισή μας ζωή μέσα σε αυτά εδώ τα κτίρια. Και τελευταίο στοιχείο, που δεν είναι άσχημο. Το 2023, 179 εργαζόμενοι, άλλα 3 Τέμπη δηλαδή, έχασαν τη ζωή τους από εργατικά δυστυχήματα και 287 τραυματίστηκαν σοβαρά σε όλη τη χώρα. Αλματώδης είναι η αύξηση από τα προηγούμενα χρόνια και αιτία δεν είναι μόνο η υποστελεχωμένη επιθεώρηση εργασίας, η οποία σε τελική ανάλυση ελέγχους κάνει, αλλά τα ελλειπή μέτρα ασφάλειας στους χώρους δουλειάς, η εντατικοποίηση που συνεπάγεται το ανελαίητο κυνήγι του κέρδους. Με το ίδιο σύνθημα λοιπόν, συναδέλφες και συνάδελφοι, ή τα κέρδη τους ή οι ζωές μας, προχωράμε και στην απεργία στις 28 Φλεβάρι, ανήμερα της συμπλήρωσης ενός χρόνου από το έγκλημα στα Τέμπη. Για όλους τους παραπάνω λόγους και για ακόμα περισσότερους. Για να μπορούμε οι εργαζόμενοι και τα παιδιά μας να γυρνάμε στα σπίτια μας, για να μπορούμε να ζούμε με αξιοπρέπεια. Θα επαναλάβω τα λόγια ενός άλλου πατέρα, ενός παιδιού από τους 57, επίσης μέλος του Συλλόγου των Συγγενών των Θυμάτων, βρίσκεται εδώ στην αίθουσα. Σε αυτή την ίδια σαββατιάτικη συνέντευξη μας καλεί και αυτός σε μαζική συμμετοχή στην απεργία της επόμενης Τετάρτης, που δεν αποτελεί μόνο τον καλύτερο φόρο τιμής στα θύματα της τραγωδίας, αλλά και βήμα καταγγελίας των πραγματικών αιτιών, όπως και διεκδίκησης. Κλείνω. Η σημερινή εκδήλωση, συναδέλφες και συνάδελφοι, δεν είναι μνημόσυνη. Είναι ενταγμένη στην προσπάθεια να μην σταματήσουμε να αντιπαλεύουμε τις αιτίες που γεννούν τέτοια εγκλήματα, να ευαισθητοποιούμε, να συσπηρώνουμε και να οργανώνουμε όλο και περισσότερο κόσμο να παλεύει ενάντια σε αυτές τις αιτίες. Αυτή είναι και η πιο σπουδαία δουλειά που έχουν να κάνουν τα συλλογικά όργανα, οι σύλλογοι και τα σωματεία. Αυτό είναι το νήμα που οδηγεί στη δράση. Εδώ κρύβεται η δύναμη που στο δίλημα του συνθήματος μπορεί να επιβάλλει την απάντηση «Οι ζωές μας και όχι τα κέρδη τους».